στην Ελλάδα που περιμένουν το κατάλληλο πλαίσιο για να γίνουν πράξη. Δεύτερον, θα προκαλέσουμε αυτή την έκρηξη επενδύσεων με την ουσιαστική απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα, προσωπική μου δέσμευση. Αδειοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων που σέρνονται από γραφείο σε γραφείο θα έχουν πια ρητές προθεσμίες, θα επιβλέπονται από το γραφείο Πρωθυπουργού. Ενώ σε περιπτώσεις προσφυγών, οι υποθέσεις επενδύσεων θα εκδικάζονται γρήγορα σε ειδικά τμήματα δικαστηρίων. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται και πολιτική βούληση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Το ελληνικό είναι σήμερα η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να γίνει στη χώρα. Ύψους συνολικά 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Και σήμερα, εκτός από την άδεια του καζίνο, εκκρεμούν 2 υπουργικές αποφάσεις για να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι αυτές οι 2 υπουργικές αποφάσεις θα υπογραφούν την πρώτη εβδομάδα, εφόσον αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και προσέξτε, τέτοια παραδείγματα, αγαπητέ Νεκτάριε, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά, δεν είναι 5 και 10. Εκατοντάδες μικρές διοικητικές αποφάσεις που συχνά χρειάζονται ελάχιστο χρόνο ενασχόλησης από έναν υπουργό, από έναν περιφερειάρχη, από έναν δήμαρχο, οι οποίες χρειάζεται να ληφθούν άμεσα και δυναμικά.